Σε πολύ λίγο θα μάθουμε ποιος θα είναι ο διαγωνιζόμενος που θα μας εγκαταλείψει απόψε λίγο πριν το τελικό. Παρακαλώ πολύ να έρθω στη σκηνή η Κατερίνα Γκαγκάκη με την Ελένη, ο Νίκος Μουρατίδης με τον Σταύρο, ο Γιώργος Λεβέντης με τις 48 ώρες και ο Γιώργος Θεοφάνους με την Νίνη. Κι όμως είμαστε... Είναι φίλοι. Είναι αλήθεια. Είμαστε στον ημιτελικό του X-Factor. Ένα βήμα πριν από το τελικό, την επόμενη Παρασκευή. Κρατάω στα χέρια μου τα αποτελέσματα της δικής σας ψηφοφορίας. Έχω μαζί μας όλους τους κριτές που τα κατάφεραν να φτάσουν τουλάχιστον με έναν υποψήφιο μέχρι τον ημιτελικό. Είναι μεγάλη αγωνία. Να δούμε ποιος από εσάς τους τέσσερις δεν θα τα καταφέρει να είναι στο τελικό. Με τυχαία απολύτως σειρά θα ανακοινώσω ποιοι θα είναι οι δύο υποψήφοι που θα πάνε κατευθείαν στο τελικό και ποιοι θα είναι οι δύο υποψήφοι προς αποχώρηση σύμφωνα με τη δική σας ψηφοφορία. Τέσσερις κριτές και τέσσερις ομάδες. Να δούμε ποιος από εσάς δεν θα είναι εκεί. Ο πρώτος λοιπόν και ο μόνος σίγουρος, γιατί στα χέρια μου έχω τον έναν που μου επιτρέπεται εγώ να γνωρίζω κάθε εβδομάδα, οι άλλοι τρεις θα τους ανακοινώσουν, μάλλον τον επόμενο θα τον ανακοινώσουν τον κοντρόλ. Αυτός που πάει κατευθείαν στο τελικό. Γιώργο Λεβέντη. Τι λες? Τι λέω? Τι να πω? Δεν υπάρχουν παράθυρα. Τι λες? Ποιος ήταν ο πρώτος που θα κάθεσαι κάτω? Δεν θα πω κάτι τώρα. Στάνομαι ότι ξέρω ποιος είναι. Σας βλέπω, έχετε άγχος όλοι. Όλοι έχουμε. Κατερίνα, εσύ? Θα πάθω, θα μείνω έτσι, δεν υπάρχει. Φοράς και το τακούνι? Ναι. Προγνωστικά. Πες με ένα όνομα τώρα. Θα μείνει. Αποκλείεται να σου πω τώρα τίποτα. Τώρα δεν σου. Πες ένα όνομα, πάει κατευθείαν στο τελικό τώρα. Πες μου. Ελένη. Νίκο. Παιδιά, τι μας κάνει? Πες μου. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Χτυπάει η καρδιά μου, έλα, λέγε. Γιώργο. Κυρίες και κύριοι, ο υποψήφιος πάει κατευθείαν στο τελικό είναι ο Σταύρος. Από την ομάδα του Νίκου Μουρατίδη. Σταύρο. Νίκο, έλα εδώ. Νίκο. Έλα εδώ. Σταύρο, έλα εδώ. Το περίμενες, θα περάσεις έτσι, κατευθείαν? Όχι. Όχι, δεν το περίμενες, ε. Και ήσουν και κρυωμένος και άρρωστος σήμερα. Εμένα δεν μ' άρεσε να τα ακούω πριν αυτά, αλλά τώρα μπορούμε να το πούμε. Πραγματικά. Μπράβο. Το μικρόφωνο σου. Ευχαριστώ. Πραγματικά πήγα πίσω και μου έλεγε αυτό, θα είμαι προτινόμενο και αυτά. Λέω, σταμάτα, παιδί μου, να σκεφτεί. Όχι, μου λέει, σκέφτομαι τα χειρότερα. Ο κόσμος λοιπόν επέλεξε να στείλει το Σταύρο κατευθείαν στο τελικό. Θα σε δούμε στο τελικό, φίλε. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, παιδιά. Καλή δύναμη. Νίκο, το περίμενε. Το περίμενε. Το ήθελα πολύ και. Το ήθελα πολύ όμω. Γιατί. Όχι για μένα, για το παιδί αυτό, γιατί αξίζει. Να ξέρει ότι η επόμενη εβδομάδα είναι 100% δική σου ευθύνη. Βέβαια. 100% δική σου ευθύνη, ό,τι και αν γίνει.
Έγινε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Σταύρος είναι το μόνο όνομα που είχα εγώ στα χέρια μου και ήξερα ότι περνάει στο τελικό. Η επόμενη κάρτα που έχω λέει Νίνη, 48 ώρες και Ελένη. Για να δούμε λοιπόν ποιος από αυτούς τους τρεις περνάει χωρίς άλλη συζήτηση κατευθείαν στο τελικό της επόμενης εβδομάδας, στο τελικό του δεύτερου X Factor Live Show. Στο το control, να μου ανακοινώσει το όνομα είτε της Ελένης, είτε της Νίνη, είτε των 48 ωρών. Ποιος θα κάνει παρέα στο Σταύρο, ποιος θα είναι μαζί με τον Σταύρο την επόμενη εβδομάδα στο τελικό χωρίς να χρειαστεί να περάσει από τη διαδικασία που πολύ καλά γνωρίζουμε. Λίλη, πες μου. Στο τελικό, την επόμενη εβδομάδα, μαζί με τον Σταύρο. Θα είναι... Κυρίες και κύριοι, στο τελικό, μαζί με τον Σταύρο, την επόμενη εβδομάδα θα είναι η Νίνη! Μπράβο! Η Νίνη εξαφανίστηκε! Έφυγε κατευθείαν! Νίνη! Έφυγε κατευθείαν από το τελικό. Γιώργο, έλα εδώ. Γιώργο, εσύ έλα εδώ. Γιώργος Θεοφάνους, λοιπόν. Κατευθείαν στο τελικό, έλα εδώ, Νίνη. Το περίμενες, Γιώργο. Το περίμενες, κουκλό, μεγάλη. Πάω. Το περίμενες. Όχι. Όχι, δεν το περίμενες, α. Εντάξει, όλοι είμαστε. Γιατί, τι νόμιζε ότι δεν πήγε καλά, η πρώτη σου ή η δεύτερη εμφάνιση? Και τα δύο πήγε καλά. Οπότε γιατί? Α, ξέρω εγώ. Εντάξει. Φύγε. Γιατί? Πήγαινε στο κατευθείαν στο τελικό, αλλά εκεί πρέπει να είσαι απόλυτα σίγουρη. Θα είμαι. Για αυτό που θα πάει να κάνεις. Θα είμαι. Δεν έχεις καμία αμφιβολία. Ναι. Καλή επιτυχία. Γιώργο. Το περιμένες? Καθόλου. Ε? Καθόλου. Μου άρεσε πάρα πολύ απόψε. Όπως μου άρεσε και πάρα πολύ η Ελένη. Περίμενα άλλα πράγματα, άλλα αποτελέσματα, αλλά ο κόσμος αποφασίζει, οκ. Αχ, Θεέ μου. Περίμενες ότι η Νίνη θα φύγει απόψε? Περίμενα, θα ήταν υποψήφια. Περίμενα αυτό. Μάση. Κι όμως ο κόσμος αποφάσισε διαφορετικά. Έτσι. Καλή επιτυχία. Και ο Γιώργος Θεοφάνους, μαζί με τον Νίκο Μπουρατίδη. Θα τους δούμε για άλλη μια φορά στο τελικό. Η Κατερίνα Γκακάκη. Η Κατερίνα Γκακάκη, η βασίλισσα του X-Factor μέχρι αυτή τη στιγμή. Η αποκαθήλωση. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι στο τελικό. Βεβαίως αν είναι, υπάρχει περίπτωση να νικήσει και να κρατήσει τη θέση. Αλλά, Κατερίνα, βλέπουμε για πρώτη φορά είσαι υποψήφια προς αποχώρηση. Ελένη, πες μου, πώς αισθάνεσαι αυτή τη στιγμή? Τι να πω, ξέρω ότι τώρα δυσκολεύουν τα πράγματα. Τα παιδιά είναι απίστευτα, έχουν πολύ μεγάλο ταλέντο. Οπότε και εγώ τώρα θα κάνω ό,τι μπορώ να πείσω τους κριτές μας ότι το θέλω πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, η Ελένη έφτασε στον ημιτελικό χωρίς να είναι ποτέ προτινόμενη. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Έχεις απέναντι στους 48 ώρες. Ένα πολύ δυνατό γκρουπ. Έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση βεβαίως πριν, αλλά με πολύ δυνατές εμφανίσεις από καφέ να παραμείνουν.
Θα πρέπει να πας πίσω, να ετοιμαστείς και να βγεις, να πεις στους κριτές μας ότι εσύ πρέπει να είσαι εδώ την επόμενη εβδομάδα να διεκδικήσεις τη θέση σου στην πρωτιά. Βαγγέλη. Εδώ είμαστε, παλεύουμε. Περίμενες να είσαι εδώ για άλλη μια φορά. Εδώ που έχουμε φτάσει όλα είναι δυνατά. Το περίμενα.